Μια δυνατή νεροποντή αναμενόμενη από μέρες ήταν ικανή για να μετατρέψει το Ηράκλειο σε μια πόλη τραγέλαφο. Η εικόνα που κατέγραψε η Κρήτη τη δει ζωντανά στο κεντρικό της δελτίο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν στο κέντρο του Ηρακλείου να συγκρατήσουν την πλημμύρα κυριολεκτικά με μόνο μέσο το σώμα τους, πατώντας πάνω στα καπάκια των ομβρίων, μόνο ως εικόνες πλουτοκοσμικής πόλης μπορούν να χαρακτηριστούν. Εγώ μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις και πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που παρακολουθούμε. Καρέ-καρέ, η κάμερα καταγράφει σκηνές απείρου κάλους, με τους πυροσβέστες να συγχρονίζονται προκειμένου να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά και την ίδια ώρα οχήματα και λεωφορεία να περνούν κυριολεκτικά στον πόντο. Η εξέλιξη της ισχυρής βροχόπτωσης είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι, σε σημείο που σε ορισμένα περιστατικά παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες. Όμως τα προβλήματα όπως εξελίχθηκαν τελικά μετά την επέμβαση για την συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών δεν είχαν δυσμενείς βαριές επιπτώσεις στη λειτουργία της πόλης. Και ενώ η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως ο μηχανισμός της ανταπεξήλθε ιδανικά στις συνθήκες, οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της πόλης μάλλον έχουν αντίθετη άποψη. Κάτι έχουν κάνει λάθος, δεν γίνεται. Συνέχεια στη συνέχεια. Πώς κάθε χρόνο, με μια μπόρα είμαστε έτοιμοι. Ναι. Βέβαια. Και τι συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο. Από τα καλά έργα που κάνουν οι εργολάβοι, παίρνουν τις εργολαβίες και τα τρώνε με τσιδήμους. Σάστησα από το κακό που γινότανε. Περνούσαν τα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι να μην ξέρουν τι να γίνουν. Μπορούσαν έτσι στολές και ήταν μέσα στο δρόμο. Την ίδια ώρα, γνωστά σημεία της πόλης πλημμύρισαν για ακόμη μια φορά, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες περιουσίες. Ο χήμαρος της Χρυσοβαλάντου μετέτρεψε και πάλι την οδό Απέλου σε Βενετία, με τους κατοίκους να καταγγέλουν πως ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό, οι αρμόδιοι κοφεύουν. 420 κοπέλια έχει το δημοτικό και γύρω στα 200 το ειδικές ανάγκες. Εάν θέλα γεννή, έπειτα από 2 ώρες αυτή τη δουλειά, δεν θέλα γεννή. Κάθε φορά που θα κάνει μια μπόρα, χρειαζόμαστε κανό. Ακριβώς τα ίδια στην οδό Ευρυτανίας, στο Λίντο Ηρακλείου, όπου ήταν αδύνατο να διασχίσει κάποιος πεζός στο δρόμο χωρίς γαλότσες, ενώ και τα αυτοκίνητα πρέπει να κινούνται διασχίζοντας το σημείο με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Και αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε επί της εθνικής οδού στο ύψος της Αλικαρνασσού. Λόγω της δυνατής νεροποτής, τα νερά σχημάτιζαν ένα μίνι καταράκτη και με ορμή κατέληγαν πάνω στα διερχόμενα οχήματα. Η εικόνα να στέκονται πάνω στο φρεάτο για να μην σηκώνεται το καπάκι στην καλοκαιρινού, πιστεύετε ότι είναι επιτυχία? Κοιτάξτε, η απορροή των ομβρίων έχει κάποια όρια δυνατοτήτων και η αγωγή και τα φρεάτια είχαν καθαριστεί, δεν υφίσταται θέμα γι' αυτό. Φυσικά και δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά αυτά χωρίς να υπάρχει πρόθεση δικαιολογία συμβαίνουν και θα μπορούσαν να είναι ακόμα και χειρότερα αν συνέχιζε τη βροχόπτωση. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στη σημερινή εποχή στο Ηράκλειο το 2018. Είναι απαράδεκτο. Λίγο νερό έκανε και θα πνιγούμε εδώ πέρα. Εγώ στο χρονοδίμο τα ίδια θυμάμαι. Φοβήθηκα γιατί ήρθε ο άντρας μου να με πάρει και είδα τα νερά και πετιότανε από τα φρεάτια.